η πρώτη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας αγαπητή μου, με τις 5 του εμφανίσεις, έκλεισε. Φαίνεται ότι πέρασε μία εβδομάδα χωρίς καμία καινούρια εμφάνιση. Και όπως είναι γνωστό, ότι στις εμφανίσεις της πρώτης ημέρας ο Θωμάς έλειπε. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν μεταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Πού ήτο ο Θωμάς? Τόσο η απουσία του, όσο και η μετέπειτα συμπεριφορά του, αποκαλύπτουν ότι ο Θωμάς ήτο ένας ειλικρινής άνθρωπος, αποφασιστικός. Όταν κάποτε ανήρχοντο προς στα Ιεροσόλυμα, λέγει ο Κύριος, αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων. Και ο Θωμάς λέγει, να πάμε κι εμείς μαζί του να πεθάνουμε. Αλλά είχε μια δυσκολία να υποτάξει το ορατό στο αόρατο ή το φυσικό στο υπερφυσικό. Δηλαδή έβλεπε όσο μπορούσαν να βλέπουν τα μάτια του και κατενόη όσο μπορούσαν οι αισθήσεις του να τον πληροφορούν. Είχε αυτή τη δυσκολία ο Θωμάς. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, ήταν ένας εξαίρετος μαθητής. Έτσι, όταν είδε ότι ο Κύριος παρεδόθηκε και σταυρώθη, ο Θωμάς πίστεψε ότι όλα είχαν τελειώσει πια, ότι όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος τους έλεγε πια είχαν πάρει τέλος. Γι' αυτό και έφυγε. Απεχωρίστη από την ομάδα των υπολείπων μαθητών, αλλά φαίνεται ότι διατηρούσε και κάποια επαφή ή ακόμη αν θέλετε ήταν εκείνος που βεβαίως αστραπιαία διαδόθη η είδηση στην Ιερουσαλήμ ότι ο Κύριος ανεστήθη, που εδέχτηκε την Ανάσταση αλλά δεν τη δέχτηκε. Ξαναγυρίζει πίσω να δει τι γίνεται, τι νεότερο, αυτό που θα λέγαμε ξαναγυρίζουμε στην παλιά μας συντροφιά να μάθουμε κάτι νέο. Φαίνεται κάπως έτσι ο Θωμάς πρέπει να γύρισε πίσω. Αλλά όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής πάλι Ιωάννης, έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητές, εωράκαμε τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω έντες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστέψω. Βλέπετε, όπως το εκφράζει, το διατυπώνει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, η επανάληψη των λέξεων εις τον τύπον των ύλων, το δάκτυλό μου εις τον τύπον των ύλων. Αυτό το επαναλαμβανόμενο δείχνει ότι ο Θωμάς είχε μάθει βεβαίως ότι ενιστήθηκε ο Κύριος, αλλά δεν μπορούσε να το καταλάβει. Το μυαλό του δεν το χωρούσε αυτό. Δεν είναι το κακοπροαίρετος. Ο Θωμάς δεν είναι το άπιστος με την σημερινή έννοια της λέξεως άπιστος και απιστία. Ο Θωμάς δεν μπορούσε να πιάσει το θέμα. Ύστερα σκεφτείτε τούτο, ότι οι μέρες εκείνες ήσαν γεμάτες από συγκινήσεις, από... Και μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε, μεταβολή συναισθημάτων. Σκεφτείτε τις ημέρες που ο Κύριος παραδίδεται, σταυρούται, θλίψεις κατάβαση. Από τόμος ο Κύριος ανεστήθη. Χαρά ανίποτη. Αυτή η μεταβολή των συναισθημάτων κυριολεκτικά ρημάζει τον άνθρωπο. Δεν αντέχει ο άνθρωπος
σε αυτήν την απότομη και βαθιά μεταβολή των συναισθημάτων. Έτσι ο Θωμάς κάτω από το κράτος αυτών και με την ιδιοσυγκρασία που διέθετε, δεν μπορούσε να καταλάβει τα πράγματα. Δεν χωρούσε, όπως σας είπα, στο μυαλό του. Αλλά προκειμένου ο Θωμάς να πιστεύσει, ήθελε ένα ορθολογιστικό ή ένα, αν θέλετε, αισθησιοκρατικό τεκμήριο. Να βάλει το δάχτυλό του, δηλαδή την αυτή του, εις τον τύπο των ύλων, εκεί που μπήκαν τα καρφιά. Να ψαχουλέψει ακόμα την πλευρά του Ιησού, του διδασκάλου, να εγγύσει την πλευρά, να ειδεί τον διδάσκαλον. Και μάλιστα, βέβαια, είναι γνωστό ότι η όραση είναι πρώτη αίσθηση. Αλλά πολλές φορές όμως ο άνθρωπος πιστεύει ότι με τα μάτια του γελιέται. Γι' αυτό ζητάει και την επικουρία μιας δευτέρας αισθήσεως. Λέμε τα αυτιά μας. Κάποτε ζητάμε και μια τρίτη επικουρία. Λέμε την αφή μας. Η αφή θεωρείται ότι είναι η πιο σίγουρη. Θεωρείται. Δεν είναι. Θεωρείται. Γι' αυτό λέμε να το πιάσω αυτό το πράγμα που λέμε. Να το πιάσω. Γι' αυτό ο Θωμάς δεν είπε να ειδώ τον Κύριον, αλλά είπε να πιάσω τον Κύριον. Εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι ένα λάθος του Θωμά. Ζητά την πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου, αφού βέβαια θα ικανοποιούνται οι αισθήσεις του. Είναι λάθος αυτό. Αλλά για να δούμε σε τι βασικά λάθη πέφτει ο Θωμάς. Πρώτα, είναι ότι θεωρεί πραγματικό, όπως σας είπα, μόνο ότι υποποιείται στις αισθήσεις. Λέμε όμως, μόνο ότι υποποιείται στις αισθήσεις είναι πραγματικό. Ότι δεν υποποιείται στις αισθήσεις δεν είναι πραγματικό. Ξέρουμε από τον χώρο, από τον κόσμο του επιστητού, ότι υπάρχουν πλήθος πραγμάτων που δεν υποποιείται στις αισθήσεις. Πλήθος. Εγώ θα σας έλεγα τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, του επιστητού, των φυσικών κόσμων, δεν υποποιούν στα συστήσεις. Βλέπουμε, επί παραδείγματι, τα εργιανά κύματα. Βλέπουμε την ποικίλια κτηνοβολία έξω από αυτή τη φωτιστική και μάλιστα είναι πάρα πολύ στενή αυτή την οποία βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ στενή αυτή που κινείται μέσα στα λεγόμενα χρώματα της Ήρινας. Αν θέλετε, από το 4.000 ως το 7.000 άμστρονγκ. Έως εκεί βλέπει ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα, τα πιο κάτω και τα πιο πάνω, δεν τα βλέπει ο άνθρωπος. Θέλετε ακόμη, όχι μόνο υπάρχουν πράγματα που δεν υποτίθουν στις αισθήσεις, αλλά το άτομο ποιος το είδε. Ποιος το είδε το άτομο. Πολύ παραπάνω τη δομή του. Θεωρίες υπάρχουν γύρω από αυτά. Προσέξτε τι λέγω, υπάρχουν θεωρίες. Κατά τα άλλα, ποιος τα είδε αυτά. Θέλετε όμως ακόμη, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν χωράνε ούτε στην κοινή αντίληψη. Όπως λέμε ότι υπάρχει ύλη που είναι αντιθέτου συμπεριφορά από αυτή που ξέρουμε. Η γνωστή αντίύλη. Αυτό βέβαια ένας άνθρωπος απλός, κοινός, δεν το καταλαβαίνει. Ότι μπορεί να υπάρχει πάλι κάποια ύλη, κάποιο άλλο σύμπαν, κάποιος άλλος κόσμος, αντιθέτου συμπεριφοράς. Το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι, ξαναλέμε, το λάθος είναι να λέγει κανείς ότι δέχομαι μόνο ότι υποποιείται στις αισθήσεις μου, δηλαδή αισθησιοκρατία, ή μόνο ότι καταλαβαίνω, δηλαδή ορθολογισμός. Αυτό, αναμφισβητήτως, είναι ένα λάθος. Ένα άλλο λάθος του Θωμά ήταν το εξής. Είπε μια πρόταση. Εάν μη ειδώ, μη πιστεύσω. Αυτή η πρότασή του είναι γεμάτη από αντιφατικότητα. Εάν δεν δω, δεν θα πιστέψω. Μα όταν λέμε δω, δεν υπάρχει πια η πίστη. Όταν δηλαδή πια γνωρίσω, η πίστη εξαφανίζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε τότε θα πιστέψω όταν δεν δω. Όταν θα ειδώ,
τότε περιτεύει η πίστη. Η πίστη πλέον εξαφανίζεται. Αυτό ήταν μια αντιφατική πρόταση του Θωμά. Αλλά αν θέλετε να δείτε τη σχέση της πίστεως και της γνώσεως με δύο λόγια, η πίστη προηγείται. Η γνώση έρχεται. Ακολουθεί. Αυτό είναι σε όλους τους τομείς, αγαπητοί. Και σε αυτόν τον επιστημονικόν χώρο, σε αυτόν τον κόσμο του επιστητού, πρώτα είναι η πίστη, μετά είναι η γνώση. Πώς είναι η πίστη? Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα θα τα φανταστούμε, θα δώσουμε μια εξήγηση με το μυαλό μας, δηλαδή αυτό που λέμε κατασκευάζω μια θεωρία, και κατόπιν ψάχνω βάσει των ενδείξεων που είχα να αποδείξω ότι αυτό είναι αληθινό. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρώτα θα πιστέψω και μετά θα γνωρίσω. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να τα αναποδογυρίσω τα πράγματα. Ακόμα πολύ παραπάνω, που το ανθρώπινο μυαλό είναι πεπερασμένο. Πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί ποτέ να τα καταλάβει και φαίνεται για πάντα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα μιλώ για τον φυσικό κόσμο. Φαίνεται πως για πάντα θα μένει στον χώρο της πίστεως και πάντοτε θα αλλάζει, θα λέγαμε, τα οικοδομήματα, τα θεωρητικά που έχει για τον κόσμο και για πολλά άλλα πράγματα. Θα τα αλλάζει συνεχώς. Γιατί ποτέ φαίνεται ο άνθρωπος δεν θα γνωρίσει ολότερα την αλήθεια. Είναι το μεγάλο του πρόβλημα, η αλήθεια. Η αλήθεια όχι υπερφυσική, πολλό μάλλον υπερφυσική. Η αλήθεια η φυσική, αυτή πάντα θα του εκφεύγει. Θα την πλησιάζει, κάποτε θα απομακρύνεται και πάλι θα πλησιάζει, αλλά εις το κέντρο της αληθείας του κόσμου, του επιστητού, ποτέ ο άνθρωπος, μα ποτέ, μην αισιοδοξούμε, ότι ναι, ναι, ποτέ ο άνθρωπος δεν θα φτάσει. Πάντα θα του μένει άγνωστος ο κόσμος αυτός. Και ο εαυτός που είναι μέσα στον χώρο αυτόν, στον χώρο του επιστητού. Βλέπουμε όμως εδώ ότι οι γνώσεις, όχι μόνο βεβαίως έπεται της πίστεως, αλλά και κάτι άλλο. Η γνώση καταργεί την ελευθερία. Επανέρχομαι εις τον Θωμά. Επανέρχομαι σε εκείνους που ζητούν να γνωρίσουν και λέγουν να γνωρίσω και θα πιστέψω. Πέφτουν στο ίδιο λάθος του Θωμά. Να ειδώ και θα πιστέψω. Αλλά σας είπα, η γνώση καταργεί την ελευθερία. Πώς την καταργεί? Η γνώση, αγαπητοί μου, σε εξαναγκάζει να τη δεχθεί. Η αλήθεια σε εξαναγκάζει να τη δεχθεί. Να πεις ένα και ένα κάνει δύο. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θέλεις, δεν θέλεις, θα το αποδεχθείς. Αυτό λέγεται γνώση. Η ελευθερία που πάει. Ξαφανίζεται. Ενώ στον χώρο της πίστης, άνετα κινείται η ελευθερία. Δέχεσαι ή δεν δέχεσαι. Εκεί φέρεται ακριβώς και η προαίρεση. Λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Αλλά απιστείς, όταν έστε, τότε πιστέψεις θέλων και μη θέλων. Όταν θα γίνει κάτι, τότε θα πιστέψεις είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Και η πίστη σου εις απιστίαν λογιστήσεται εάν μην πιστέψεις. Και η πίστη σου τότε, λέει, θα λογαριαστεί σε απιστία εάν τώρα δεν πιστέψεις. Έτσι, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος διαθέτει την νόησή του, διαθέτει την εμπειρία του, τις αισθήσεις του, διαθέτει και την πίστη του. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι τρόποι υπάρξεως. Άλλος γνωρίζει, αλλά μόνο σε ένα τομέα, με την νόηση. Άλλος με την εμπειρία, άλλος με την πίστη. Αν θέλετε όμως, και τα τρία μαζί μας δίνουν μία πληρεσθέρα γνώση, μία πληρεσθέρα πληροφορία. Θέλετε? Η πίστη είναι πολύ ευρυτέρα, γιατί μπορούμε πολύ περισσότερα πράγματα να γνωρίσουμε εις τον χώρο της παρά εις τον χώρο της νοήσεως ή πολύ λιγότερα της εμπειρίας. Και μεθημέρας 8, σημειώνει Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάλι δίσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς μετ' αυτών. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων. Βάλτε τώρα μυαλό να καταλάβετε το ρόλο.
Και έστει στο μέσον και είπε, ειρήνη είναι. Ήτα λέγει το στομά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και τη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Είδατε τον θυρών και κλεισμένο. Βάλε εμπειρία, βάλε λογική, βάλε επιστήμη, βάλε ό,τι θέλει. Δεν βγαίνει τίποτα. Έχουμε νέα πράγματα. Νέα πράγματα. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Αλλά και κάτι ακόμη καταπληκτικό. Με τα ίδια λόγια που ο Θωμάς έλεγε στους συμμαθητάς του, εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ήλων και λοιπά, δεν θα πιστέψω. Τώρα εμφανίζεται ο Κύριος. Δεν εισήλθε, εμφανίστηκε. Και του λέγει, έλα εδώ Θωμά, φέρε το χέρι σου, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ήλων. Φέρε και την παλάμη σου να με ψηλαφίσεις εδώ στην πλευρά μου. Και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Δηλαδή ο Κύριος κρυφά ακούγε. Αγαπητοί μου, ο Κύριος ή το παρόν. Αλλά όποτε ήθελε άφηνε να τον δουν και όποτε ήθελε δεν άφηνε να τον δουν. Και όπως ακόμη άλλοτε τον εγνώριζαν και άλλοτε δεν τον ανεγνώριζαν. Άλλοτε ήτο με το πρόσωπο που τον ήξεραν και άλλοτε ήτο εν εταίρα μορφή. Εκρατούν το λέγει οι οφθαλμοί των δύο προς Εμαούς και δεν ήξεραν ποιος ήταν. Όταν έκοψε το ψωμί στο σπίτι που πήγαν εκεί στην Εμαούς, ο Κύριος το σπίτι είπαν και οι δύο με ένα στόμα. Στη λίμνη της Τιβεριάδας ο Ιωάννης λέει, ο Κύριος εστί. Και όταν βγήκαν έξω, κανείς δεν τολμούσε να πει στον Κύριον, ποιος είσαι. Ακούστε τώρα το περίεργο, γιατί ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. Δεν τολμούσαν να του πούν ποιος είσαι, γιατί ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. Ήταν άλλη η μορφή. Ποια σ' άλλους χώρους εκκηρύττει ο Κύριος. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει πλούτος μέσα στον χώρο της πίστης. Μέγας πλούτος υπάρχει. Ωστόσο ο Χριστός είναι ο παντογνώστης, είναι ο παντεπόπτης, γιατί είναι ο πανταχού παρόν. Και μετά τη βεβαίωση του Θωμά, ο Θωμάς εψηλάβησε τον Κύριο. Δεν είναι το από εκείνους, δεν το λέει το Ιερό Κείμενο, αλλά θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Από εκείνους που μπορούσαν να εκπλήσονται έτσι ξαφνικά και επιφανειακά. Σημειώσατε ότι αυτό δεν συνέβαινε μόνο στο Θωμά, αλλά σε όλους τους μαθητές. Μα σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι την πρώτη ημέρα, το απογευματάκι όταν ο Κύριος ερεφανίστη εις τους δέκα, ενώ ήδη είχαν επιστρέψει οι δύο προς Εμαούς για να τους αναγγείλουν την Ανάσταση του Χριστού, τότε συνέβη το εξής. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι δέκα. Και λέγει έτσι απιστούν τον αυτόν από τις χαράς. Έτσι απιστούν τον, απιστούσαν από τη χαρά. Τους είπε δώστε μου να φάω. Ελάτε να με ψηλαφίσετε. Να με πιάσετε, θα έλεγα να με πιάσετε δυνατά, να φάσει το σφίξιμό σας μέχρι του να νιώσετε τα κόκαλά μου. Γιατί το φάντασμα δεν έχει ούτε σάρκες ούτε κόκαλα, όπως εμένα με βλέπετε να έχω σάρκες και κόκαλα. Ώστε λοιπόν ψηλαφίθηκε ο Κύριος και μάλιστα πολύ ισχυρά ψηλαφίθηκε ο Κύριος. Όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία για μας αγαπητοί μου. Αλλά ωστόσο, λέει ο Κύριος εις τον Θωμά, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Τι σημαίνει μη γίνω άπιστος? Δεν του είπε μην είσαι άπιστος, μη γίνω άπιστος. Διότι ο Θωμάς, όπως σας είπα, δεν είναι το άπιστος με την γνωστή έννοια, αλλά άπιστος περιστατικά. Κάποια στιγμή το μυαλό του αυτό δεν το χωράει το γεγονός. Γι' αυτό και λέγεται η καλή απιστία του Θωμά από ολόκληρη την εινογραφία μας. Γιατί καλή?
διότι είναι μια απιστία που άνοιξε το δρόμο για μας τους μετέπειτα, τις μετέπειτες γενναίες, για να έχουμε σίγουρη πια την Ανάσταση του Χριστού σαν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά εξάλλου, αν θέλετε, κατηγορούμε τον Θωμά ότι ήταν άπιστος. Άπιστοι στάθηκαν όλοι. Όλοι οι μαθητές και οι γυναίκες, οι μυροφόρες γυναίκες, όλοι στάθηκαν άπιστοι. Σημειώσετε, οι μαθητές. Ο Χριστός τους παρήγγειλε με τον άγγελο: διαμέσου των μυροφόρων γυναικών θα τους περιμένει στη Γαλιλαία. Τους το είχε πει και πρώτη σταυρώσεως. Και όταν λέει θα αναστηθώ, θα σας συναντήσω στην Γαλιλαία, βορείως της Παλαιστίνης. Οι μαθητές δεν ακούνησαν από τη θέση τους. Αν ήσαν πιστοί, βράχος πιστοί, όπως ο Αβραάμ, ο γενάρχης τους, που σκότει την πατρίδα του και έφυγε γιατί του το είπε ο Θεός, θα έπρεπε να φύγουν αμέσως και να τον περιμένουν αναστημένος στη Γαλιλαία. Δεν κούνησαν οι μαθητές, κλειδωμένοι στο υπερόν της Ιερουσαλήμ. Απιστία. Οι μυροφόρες γυναίκες, Μαγδαληνή, Μαρία και οι άλλες και οι άλλες, επήγαιναν πρωί-πρωί στον τάφο με αρώματα για να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού. Μα δεν πιστέψατε και εσείς που δεν αισθηθεί. Γιατί κουβαλάτε αρώματα για να πάτε του να λείψετε? Και μάλιστα την τρίτη ημέρα. Δεν σας είχε πει ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί? Γιατί λοιπόν πηγαίνετε με τα μοίρα σας εις τον τάφο, να κάνετε τι? Οι δύο προς εμάς, και εμείς λέει ελπίζουμε ότι αυτός ή το ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά άγιε συμπάθει τούτης, τρίτη ταύτην ημέρα άγιε, τρίτη μέρα τώρα είναι που όλα αυτά έγιναν και πάνε οι ελπίδες μας όνειρα. Τέλος. Άπιστη θέση. Επειδή ο Θωμάς βρέθηκε τελευταίος, γι' αυτό χαρακτηρίζεται άπιστος. Όλοι ήταν άπιστοι. Αλλά όπως σας είπα, περιστατικά άπιστοι. Τώρα ο Θωμάς, αγαπητοί μου, βλέποντας τον Κύριον, απεκρίθη Θωμάς και είπε αυτό: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εκείνα το διπλό μου της κριτικής αντωνυμίας, το μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου, σαν να μην ανήκει σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε μένα. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αναφώνηση γεμάτη από θεολογία. Μια αναφώνηση πολύ βαθυτέρα από την αναφώνηση τότε του Ναθαναήλ που είπε στον Χριστό ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μια αναφώνηση εφάμιλος με εκείνη που είπε ο Απόστολος Πέτρος: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Και προσέξτε, αποτείνεται προς τον Χριστό όταν του λέει «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Πώς το ξέρουμε ότι αποτείνεται? Είπεν αυτό. Αυτό είναι ένα απολογητικό στοιχείο, κρατήσατε το, γιατί οι αντίχριστοι αιρετικοί, κυρίως οι χιλιαστές, λέγουν όταν ο Θωμάς είδε τον Χριστό και είπε «ο Κύριός μου και ο Θεός μου», είπε «ο Κύριός μου» και μετά είδε, λέει, στον ουρανό και είπε «ο Θεός μου». Είπεν αυτό. Εις αυτόν είπε «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ύστερα κάτι άλλο, αν το θέλετε. Εάν ο Χριστός δεν είναι ο Θεός, θα εσφετερίζεται το «και είτε ο Τίμιος», θα εσφετερίζεται το ξένων τίτλων και θα έλεγε, τι θα έλεγε? Ο άγγελος της Αποκαλύψεως λέει στον Ιωάννη που πέφτηκε τον προσκυνά, το Θεό λέγει προσκύνησον, εγώ δεν είμαι τίποτα. Θα μπορούσε να λέγει λοιπόν και ο Κύριος, ο Ιησούς, εμένα, εγώ ο Θεός, τον Θεόν προσκύνησον, τον Θεόν να δοξάσει. Αλλά τι, αποδέχεται πλήρως. Όταν ακούει από τον Θωμά «ο Κύριος μου και ο Θεός μου», ούτε μία διόρθωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μακαρίζει όχι μόνο εκείνους που δεν τον έβλεπαν, αλλά και εκείνους που τον είδαν, αλλά και εκείνους που δεν τον έβλεπαν. Ότι θα ήταν μακάρι εκείνοι που δεν τον έβλεπαν και θα πίστευαν. Σε τι θα πίστευαν? Ότι είναι ο Ιησούς ο Κύριος και ο Θεός. Ω αγαπητοί μου, πράγματι βλέπουμε εδώ ότι
ο Χριστός θεμελιώνει την αλήθεια της Αναστάσεώς του πρώτα ιστορικά, έπειτα πνευματικά. Αφήνει, παραχωρεί να πέσουν σε αυτήν την καλή αθιστία οι μαθητές του, μόνο και μόνο για τις μετέπειτα γενναίες. Να κατοχυρωθεί η Ανάστασή του ιστορικά. Θα το πω άλλη μια φορά, ιστορικά. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Όπως το πρόσωπο του Χριστού είναι ιστορικό, έτσι και η Ανάστασή του είναι γεγονός ιστορικό. Εξάλλου, από αυτή την ιστορία απορρέει η σωτηρία μας. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ύστερα, η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών, γιατί ο Χριστός άνοιξε το δρόμο για τη δική μας, της σαρκός Ανάσταση. Όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, είδα η ρίζα πάσης αγαθοεργίας. Οποιοδήποτε καλό έργο να κάνεις, οποιοδήποτε, από την προσευχή μέχρι το να βοηθήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο, οποιοδήποτε καλό έργο και αν κάνεις, η ρίζα του καλού έργου, του παντός αγαθού έργου, είναι η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών. Έκοψες τη ρίζα, τότε κι αν υπάρχουν αγαθά έργα, δεν έχουν όμως πια κανένα νόημα. Παίρνουν ανθρωπιστική διάσταση και αυτά δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Πέφτουν. Ω αγαπητοί, το Α και το Ω της πνευματικής μας ζωής είναι η πίστη και η ομολογία σε εκείνο που είπε ο Θωμάς τον Κύριο, ο Κύριος μου και ο Θεός μου.